Όπως θα ενθυμίστε, αγαπητοί μου, από την περασμένη φορά στην ομιλία μας, είχαμε αναφερθεί εις τον γάμον του αρνίου και σε εκείνο το διάψαλμα που ήρχε το να δώσει έναν ενθουσιασμό εις τον Άγιον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή, όπως ο άγγελος ο οποίος του τα εξηγεί τον ενθουσιάζει. Έκθαμβος λοιπόν και ενθουσιών ο Ιερός Ευαγγελιστής από αυτήν την τελική νίκη της Εκκλησίας και την οριστική καταδίκη του κακού και το θρίαμβο των Αγίων, παρότι προσωρινά θα νικηθούν από τον Αντίχριστον, πέφτει στα πόδια του Αγγέλου που του τα δείχνει όλα αυτά να τον προσκυνήσει. Και έπεσα, λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής, έμπροσθεν των ποδών αυτού προσκυνήσε αυτό. Και λέγει μη, ώρα μη, σύντουλό σου ημί και των αδελφών σου των εχόντων την μαρτυρίαν Ιησού, το Θεό προσκύνησον. Η γάρ μαρτυρία του Ιησού εστί το πνεύμα της προφητείας. Έπεσα στα πόδια του να τον προσκυνήσω και μου λέγει πρόσεχε, όχι, και εγώ είμαι σύνδουλός σου μαζί με τους αδελφούς σου που έχουν την μαρτυρία του Ιησού, το Θεό να προσκυνήσεις, διότι η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Αυτή η προσκύνηση, την οποία δεν δέχεται ο άγγελος, είναι ό,τι, αγαπητοί μου, συμβαίνει με μια ομάδα ανθρώπων που όταν δεχθούν μια κοινή ευχάριστο είδηση, ο ένας αγκαλιάζει τον άλλο μεταξύ του. Δηλαδή τόσο ενθουσιάστηκε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης για την τελική νίκη των Αγίων, ώστε πέφτει να προσκυνήσει τα πόδια του Αγγέλου. Παρά τα αυτά, ο άγγελος δεν τον αφήνει να τον προσκυνήσει και γράφει επ' αυτού ο Ανδρέας Κεσαρίας: «Εκ τούτου δε το ταπεινόν φρόνημα των Αγίων Αγγέλων μανθάνομεν, πως ους φετερίζονται την θείαν δόξαν κατά τους αλάστορας δαίμονας, αλλά ταύτην το δεσπότη προσφέρουσε». Από αυτό το σημείο βλέπουμε, λέγει ο Ανδρέας, ότι οι άγγελοι έχουν ταπεινόν φρόνημα, είναι ταπεινόφρονες και δεν σφετερίζονται την θείαν δόξαν όπως την σφετερίζονται οι μυαροί και οι άθλοι δαίμονες που θα έπρεπε να προσφερθεί εις τον Θεό. Ο άγγελος επεμβαίνει με άκρος τρυφερών τρόπων δια να εμποδίσει τον Ιωάννη να μην το κάνει αυτό, λέγοντάς του «ώρα μη, πρόσεχε όχι». Είναι μια πραγματικά χαριτωμένη σκηνή αυτή που είναι ανάμεσα στον Άγιο Ιωάννη και στον Άγγελο, και αιτιολογεί, όπως σας εξήγησα, ότι είναι σύμβουλος του Ιωάννου και των αδελφών του των πνευματικών που έχουν όλοι μαζί την μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Ονομάζει δε ο άγγελος τον εαυτόν του σύμβουλον του Ιωάννου, διότι και αυτός ο άγγελος υπηρετεί τη δόξα του Θεού και τη σωτηρία των ανθρώπων. Μην ξεχνάμε, όπως μας λέγει στην προς Εβραίους επιστολή του Απόστολος Παύλος, ότι οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρία. Είναι διακονικά λειτουργικά πνεύματα που τους στέλνει ο Θεός δια να υπηρετήσουν την σωτηρία εκείνων των ανθρώπων που πρόκειται να κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Αλλά με το χωρίον αυτό, το τόσο χαριτωμένο, ένα επεισόδιο είναι, ένα επεισόδιο στο όλο κείμενο, γίνονται τρία σημεία φανερά. Πρώτον,
φανερώνεται η πνευματική διάβια του προφήτου Ιωάννου, όταν δείχνει με πάσαν απλότητα μία του ενέργεια άστοχος, ενέργεια αυτή την οποία διορθώνει ο άγγελος, και μόνο του το θάρρος την καταγράφει, όπως ακριβώς βλέπουμε και στα Ευαγγέλια να καταγράφονται οι αδυναμίες των μαθητών, που οι ίδιοι είναι οι συγγραφείς των Ιερών Ευαγγελίων. Ενθυμίστε σήμερα που ακούσατε στην Ευαγγελική περικοπή πως ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος θέλησαν να καθίσουν αριστερά και δεξιά του Κυρίου, και ότι αυτήν την επιθυμία την καλλιεργούσαν όχι μόνο οι δύο αλλά και οι υπόλοιποι δέκα, διότι ηγανάκτησαν οι δέκα για τους δύο ότι έσπευσαν αυτοί πρώτοι, και μάλιστα έβαλαν και, άλλος Ευαγγελιστής το λέγει αυτό, έβαλαν και τη μητέρα τους ως μέσον για να επιτύχουν των σκοπών αυτών. Και όμως, αγαπητοί μου, βλέπετε την ειλικρίνειά τους. Οι αιώνες θα διάβασαν τα Ευαγγελιά τους και όμως γράφουν εκείνα τα οποία δεν πρόσεξαν, είχαν ως ελαττώματα ή ως πάθη. Τα γράφουν, όλα τα γράφουν. Αυτό θα πει κάνω ιστορία. Έτσι είναι ένα σημείο αυτό που μας φανερώνει ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής γράφει με ειλικρίνεια. Δεν ωρεοποιεί τον εαυτόν του, δεν τον αγλαΐζει, αλλά γράφει έστω κι αν υποτεθεί ότι συμβαίνει μία του πτώσης. Αν βέβαια ή το πτώσης, αυτό είναι αυτή η περίπτωση. Δεύτερον, φανερώνεται το θρησκευτικό ύψος του βιβλίου της Αποκαλύψεως, που δέχεται μόνη την λατρεία του Θεού. Φαίνεται ότι, πώς να το πω, σας εξήγησα προηγουμένως ότι ο Άγιος Ιωάννης από τη χαρά του έσπευσε να προσκυνήσει τον άγγελο. Παρά τα αυτά, είναι σε τέτοιο ύψος των βιβλίων της Αποκαλύψεως ώστε δεν επιδέχεται τίποτε παρά μόνο τη λατρεία του Θεού. Φυσικά αυτό δεν αντιφάσκει από το να τιμούμε τους Αγίους, είναι φανερόν, ή ακόμη να κάνουμε μετάνοιαση ανθρώπους ή στις εικόνες των Αγίων, είναι φανερό, δεν αντιφάσκει, σας το σημειώνω, διότι όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι η τιμή διαβαίνει διά των εικόνων, διά των Αγίων, εις το πρωτότυπο, εις τον Ιησού Χριστόν. Και ένα τρίτο σημείο, κατά έμεσον τρόπον αποκρούεται κάθε αγγελολατρεία, η οποία αγγελολατρεία ελιμένεται ήδη μερικές εκκλησίες της Ανατολής. Ο Απόστολος Παύλος έχει υπόψη του αυτήν την αγγελολατρεία, γι' αυτό και σημειώνει στους Κολασαείς: «Μη δεις ημάς καταβραβευέτο θέλων εν ταπεινοφροσύνη και θρησκεία των αγγέλων». Είχαν κάνει θρησκεία των αγγέλων. Οπότε εδώ κατά έμεσον τρόπον το χωρίον αυτό έρχεται να διορθώσει εκείνο που οι εκκλησίες της Ανατολής, όχι όλες, μερικές εκκλησίες της Ανατολής και σε άλλα μέρη, είχαν παρεκκλίνει εις την λατρεία των αγγέλων, εις την θρησκεία των αγγέλων. Τι σημαίνει εκείνο που λέγει «Η γάρ μαρτυρία του Ιησού εστί το πνεύμα της προφητείας»? Είναι ένα, θεωρείται, ερμηνευτικά δύσκολο χωρίο και υπάρχουν πολλές ερμηνείες. Σας παίρνω και σας λέγω την πιο πιθανή εκδοχή. «Μην εκπλήτεσαι», ως να λέγει στον Ιωάννη, «για όσα σου απεκαλύφθησαν που σπέβδεις να με προσκυνήσεις, διότι αυτός που κατέχει την ομολογία του Ιησού και είναι πρόθυμος, όπως είσαι και εσύ, να μαρτυρήσεις για αυτή την ομολογία του Ιησού Χριστού, αυτός είναι και κάτοχος του πνεύματος της προφητείας που περιέχεται σε τούτο το βιβλίο». Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα μπορούσαμε να υπούμε ότι εδώ διακηρύσσεται, και αυτό είναι μια αλήθεια, ο άρρηκτος σύνδεσμος μεταξύ
μαρτυρίας Ιησού και προφητείας. Εκείνος ο οποίος φθάνει να ομολογεί τον Χριστόν με μαρτυρικών τρόπων, εκεί όχι πάντοτε αλλά πολλάκις συμβαίνει να έχει και να παίρνει από το Πνεύμα του Άγιον και το προφητικό χάρισμα. Πολλάκις χωρίς ακόμη να έχει συμβεί το μαρτύριο, αλλά εν όψει ότι θα συμβεί το μαρτύριο, αλλά υπάρχει η ομολογία στον Ιησού Χριστόν, η θαραλέα ομολογία στον Ιησού Χριστόν, ο Χριστός δίδει το πνεύμα της προφητείας. Πάρτε παράδειγμα τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. Είναι ένα τυπικό παράδειγμα ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Γιατί ήταν προφήτης ο Άγιος Κοσμάς? Διότι ομολογούσε τον Χριστόν και εν τη ομολογία του έφτασε να μαρτυρήσει υπέρ του Χριστού. Επάνω σε αυτό γράφει ο Ανδρέας Κεσαρίας: «Μη προσκύνημε φυσήν ο άγγελος ως τα μέλλοντα προλέγοντα». Μη με προσκυνείς επειδή σου λέγω τα μέλλοντα, επειδή σου προφητεύω εγώ ο άγγελος που σου προφητεύω. «Ιγάρ εις Χριστόν ομολογία ήγουν μαρτυρία αυτή χορηγός εστί του προφητικού πνεύματος». Ποια είναι η χορηγός του προφητικού πνεύματος? Η ομολογία, η μαρτυρία υπέρ του Χριστού. Και εισερχόμεθα σε ένα καινούριο θέμα. Κλείνει αυτό το περιστατικό, αυτό το διάψαλμα, με αυτό το μικρό επεισόδιο που ήδη αναλύσαμε και την περασμένη φορά και σήμερα, και έχουμε ένα καινούριο θέμα. Είμεθα στο 19 κεφάλαιο, στίχος 11. «Και είδων των ουρανών ανεωγμένων και ειδού ύπος λευκός και ο καθήμενος επ' αυτών καλούμενος πιστός και αληθινός και εν δικαιοσύνη κρίνει και πολεμεί. Ιδέ οφθαλμή αυτού ως φλόξ πυρός και επί την κεφαλήν αυτού διαδήματα πολλά έχουν ονόματα γεγραμμένα και όνομα γεγραμμένων ο ουδής είδεν ημί αυτός και περιβεβλημένος ημάτιον βεβαμένων ενέματι και κέκλειται το όνομα αυτού ο Λόγος του Θεού». Όπως αντιλαμβάνεστε από ό,τι σας διάβασα, έχουμε μία πολεμική εικόνα ανοίγοντας ο ουρανός. Εισερχόμεθα εις την τελευταία πράξη και έκβαση του όλου αυτού δράματος της πάλης του Χριστού και της βασιλείας του εναντίον των αντιθέων δυνάμεων και του κακού. Είναι άξιο πολλής προσοχής και εδώ θα παρακαλέσω ιδιαιτέρως προσέξατε από ερμηνευτικής πλευράς ότι ο προφήτης Ιωάννης ό,τι θα μας περιγράψει στα επόμενα κεφάλαια 19, 20, 21, 22. Βγάζω όμως το 22 και ένα τμήμα του 21. Συνεπώς 19, 20 και το μισό περίπου του 21. Αυτά τα οποία θα μας γράψει, προσέξατε, δεν υπόκεινται σε χρονολογική αλληλουχία. Εδώ βλέπει κανείς να αναφέρεται εις την πρώτη παρουσία του Χριστού, εις τη δευτέρα παρουσία του Χριστού, εις το παρελθόν, εις το παρόν και εις το μέλλον, εις το προσεχές και απότατον μέλλον, και όλα αυτά βρίσκονται επάνω σε μία εικόνα, σε μία επιφάνεια. Και δεν υπάρχει καμία χρονική αλληλουχία. Προσέξατε το αυτό το σημείο, γιατί αυτό θα μας σταθεί οδηγός στην ερμηνεία του παρακάτω κειμένου συγκεκριμένου. Για να το καταλάβουμε αυτό που σας είπα, ας κοιτάξουμε μία βυζαντινή εικόνα. Πολλές φορές τις βυζαντινές εικόνες
επάνω στην ίδια επιφάνεια, στον ίδιο χώρο, έχουμε την ιστορία ενός προσώπου ή της φάσης ενός γεγονότος. Είπα την ιστορία ενός προσώπου, όχι ένα πρόσωπο, αλλά βλέπετε πολλές μικρές εικόνες. Εικονίζει στο κέντρο φερειπίν την μορφή ενός μάρτυρος και γύρω γύρω έχει μικρές εικόνες που δείχνουν την ιστορία του προσώπου που εικονίζεται στο κέντρο της εικόνος. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εδώ πέρα έχουμε ή την ιστορία ενός γεγονότος ή της φάσης ενός προσώπου ή της φάσης ενός γεγονότος, όπως είναι επί παραδείγμα τη γέννηση του Χριστού, το σπήλαιον, η Θεοτόκος, το βρέφος Ιησούς, τα ζώα. Πλάι ο Ιωσήφ ένας βοσκός, ο διάβολος. Παραπέρα είναι οι μάγοι. Οι μάγοι ξέρουμε ότι ήρθαν ύστερα από ένα χρόνο. Από δίπλα είναι οι βοσκοί και πιο πέρα είναι οι άγγελοι που ψάλλουν το δόξα νυψίστης. Όλα αυτά είναι στην ίδια εικόνα. Έχουμε δηλαδή φάσεις ενός γεγονότος. Συνεπώς, επειδή συγκεντρώνονται στην ίδια εικόνα, έχουμε και τον ίδιο χρόνο. Μάλιστα πολλοί νομίζουν, και μάλιστα πάρα πολλοί το νομίζουν αυτό, ότι οι μάγοι ήρθαν να προσκυνήσουν τον Χριστό μόλις γεννήθηκε. Πάρα πολλοί το πιστεύουν αυτό το πράγμα. Γιατί? Επειδή δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι εικονογραφικά έχουμε συμπίεση του χρόνου και εμφανίζονται όλα αυτά στην ίδια εικόνα. Ό,τι συμβαίνει στη Βυζαντινή αυτή η εικόνα που ο ζωγράφος τα παρουσιάζει χωρίς να ενδιαφέρεται για την ιστορική ή χρονική αλληλουχία, ότι αυτό έγινε πρώτο, εκείνο έγινε δεύτερο, εκείνο έγινε τρίτο, τα εικονίζει όλα σε ένα επίπεδο. Το ίδιο πράγμα κάνει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στα επόμενα κεφάλαια της Αποκαλύψεως. Τα γεγονότα που θα πει δεν έχουν χρονική αλληλουχία, αλλά είναι όλα σε ένα επίπεδο. Αν υποτεθεί ότι θα ζητούσαμε να ερμηνεύσουμε τα παρακάτω γεγονότα, και θα αρχίσουμε να ερμηνεύουμε τώρα αυτό που σας διάβασα, το ερμηνεύσουμε. Αν υποτεθεί ότι θα αρχίσουμε να ερμηνεύουμε αναζητούντες χρονική αλληλουχία, τι πρώτο τι δεύτερο, τότε κινδυνεύουμε να αποδεχθούμε χιλιαστικές θέσεις. Διότι λίγο παρακάτω αναφέρεται για τη χιλιετή βασιλεία του Χριστού. Και αν υποτεθεί ότι δεχόμεθα όπως περιγράφονται στο ιερό κείμενο τα πράγματα, τότε πέφτουμε σε αυτήν την αίρεση που η Εκκλησία έχει καταδικάσει αυτήν την χιλιαστική αντίληψη, ότι μετά από τον Αντίχριστον θα βασιλεύσει ο Χριστός επί της γης 1000 χρόνια. Αυτό που διδάσκουν και οι χιλιαστέ. Και που έστω και αν το δεχθούμε αυτό κάτω από τις πνευματικότερες προϋποθέσεις, όπως κάποιοι πατέρες της Εκκλησίας μας το εισημείωσαν, εν τούτης δεν γίνεται δεκτό από την Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν εγνωρίζει η χιλιετή βασιλεία του Χριστού. Στη χιλιετή βασιλεία του Χριστού δίνει άλλη τοποθέτηση, όπως θα δούμε. Αν λοιπόν υποτεθεί ότι δεν ερμηνεύομαι με τον τρόπο που σας εξήγησα, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Γι' αυτό έμεινα πολύ στο να κατανοήσουμε το κλειδί της ερμηνείας που θα χρησιμοποιήσουμε παρακάτω, αν και εδώ που τα λέμε βασικά αυτό είναι το κλειδί της ερμηνείας ολοκλήρου του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Θα ήθελα να σας πω ένα-δύο παραδείγματα. Το χωρίο που σας ανέφερα, την αναφορά του την έχει στον Χριστόν Κριτήν. Θυμόσαστε μέχρι τώρα πόσες φορές μιλήσαμε για τον Χριστόν Κριτήν? Τότε πότε έρχεται? Σε εκείνη την περίπτωση πότε έρχεται ο Χριστός? Ο Χριστός πάντα έρχεται. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τότε. Εν τούτης, ενώ πάντα έρχεται, ο Χριστός θα έρθει στο τέλος της ιστορίας.
σας θυμίζω το θέμα της μάχης του Αρμαγεδόνος. Ενθυμίστε εκείνη τη μάχη του Αρμαγεδόνος. Είναι τύπο, σύμβολο είναι. Εκείνη η παιδιάδα δεν χωράει εκείνο το πλήθος που αναφέρεται ότι θα λάβει μέρος στον πόλεμο αυτών. Θα αναφερθεί πάλι ο Ιωάννης Ευαγγελιστής σε ένα φοβερό πόλεμο. Λίγο πιο κάτω. Λίγο πιο κάτω. Και δεν είναι παρά η μάχη του Αρμαγεδόνος. Τότε θα πείτε, ποια είναι η μάχη του Αρμαγεδόνος, εκείνη ή ετούτη? Ή θα είναι δύο μάχες? Θα είναι πρώτα εκείνη και μετά αυτή? Όχι, είναι πάντοτε η ίδια. Αλλά τη λέγει πολλές φορές ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Πιάνει ένα θέμα, λέει κάτι και πηγαίνει παραπέρα. Πιάνει άλλο θέμα, πιάνει 10 θέματα και ξαναγυρίζει από το πρώτο. Και ξαναμιλάει για το πρώτο θέμα και για το δεύτερο και για το τρίτο. Σας το είπα σαν παράδειγμα για να αντιληφθείτε ότι αν θα κάναμε το λάθος να λέγαμε όχι, θα τα βάλουμε στη σειρά και θα πούμε αυτό θα γίνει πρώτο, εκείνο θα γίνει δεύτερο, τότε πέφτουμε έξω. Η ερμηνεία μας πλέον δεν είναι σωστή. Λίγο πιθανώς να σας εκούρασα με αυτό το σημείο, αλλά ήταν ανάγκη όμως αυτό το πράγμα να γίνει για να ξέρουμε πώς τοποθετούμε εδώ. Λοιπόν, αγαπητοί μου, ύστερα από τις 3 επτάδες πληγών και τις αλλεπάλληλες εικόνες της Αποκαλύψεως, βλέπει ο Ιερός Ευαγγελιστής ανοιγμένο τον ουρανό, όχι όπως εις το 4ο κεφάλαιο που περνάει η περίοδος του παρόντος, αναφερόμενο το παρόν εις την κατάσταση των 7 εκκλησιών της Μικράς Ασίας, και ανοίγει ο ουρανός για να ειδεί τα αδιγενέστε, εκείνα τα οποία πρέπει να γίνουν, εκείνα τα οποία θα γίνουν εις το μέλλον. Εδώ δεν ανοίγει ο ουρανός δια να αποκαλυφθούν τα μυστήρια του μέλλοντος όπως εκεί, αλλά ανοίγει ο ουρανός δια να εμφανιστεί ο Χριστός Κριτής, και μάλιστα ο Κριτής συμβάσης της δημιουργίας, ορατής και αοράτου. Αυτή η μεγαλοπρεπής εικόνα του Χριστού Κριτού που σας διάβασα προηγουμένως ήδη διαζωγραφήθη από τον ίδιο τον Κύριον εις το Ευαγγέλιο του Ματθαίου στο 25 κεφάλαιο 31 στίχος έως 46, που εκεί βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Χριστός λέγει, όταν ο Υιός του ανθρώπου έλθει εν τη δόξη αυτού, όταν θα έλθει στη δόξα του και όλοι οι άγγελοι του Θεού μαζί του, και θα γίνει η παγκοσμία κρίση πάντων κλπ. Κλπ. Εκείνη η μεγαλοπρέπεια του Χριστού Κριτού ήδη εμφανίζεται και εδώ στα βιβλία της Αποκαλύψεως κατά προφητικό τρόπο από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Μία ωραία ερμηνεία δίδει ο Ανδρέας Κεσαρίας για αυτό το άνοιγμα των ουρανών. Λέγει, το ιδεόχθε των ουρανών δειλεί την του οραθέντος κριτού παρουσίαν ελεύσεστε, όσπερ ή των εντάφθα παραπετασμάτων συνολική των επιγείς δικαστών την κατά των υπευθύνων κρίση και απόφαση. Τι είναι εκείνο το άνοιγμα του ουρανού? Είναι για να εμφανιστεί ο Χριστός Κριτής, όπως ανοίγει η αυλαία για να εμφανιστούν οι δικαστές να αναγγείλουν μία δικαστική απόφαση. Δηλαδή αυτή δεν την έχουμε σήμερα έτσι ακριβώς, ή το φαίνεται μία εικόνα της αρχαιότητος, αλλά την έχουμε μερικώς. Όταν αποσύρονται οι δικαστές, πηγαίνουν σε ένα άλλο δωμάτιο, θα λέγαμε ότι σύρουν τα παραπετάσματα, βγάζουν την απόφαση της δίκης, έρχονται πάλι επί της έδρας, ανοίγουν τα παραπετάσματα και εξαγγέλουν την απόφαση της δίκης. Αυτό λέγει τώρα ο Ανδρέας Κεσαρίας. Ανοίγουν τα παραπετάσματα του ουρανού, εμφανίζεται ο Κριτής Χριστός για να δώσει την απόφασή του επί της ιστορίας πλέον. Διότι όπως θα έχετε δει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον,
Εκεί ο Χριστός δεν ανακρίνει, διότι είναι παντογνώστης, αλλά μόνο την απόφαση λέγει και την αιτιολογή. Ήμουν πεινασμένος, διψασμένος και μη κοιτάξατε. Ελάτε στη βασιλεία μου. Στους άλλους, ήμουν πεινασμένος, διψασμένος, ίδιο κριτήριο, ίδιο αντικείμενο κρίσεως, ο ίδιος νόμος. Και αλλά δεν με προσέξατε, πήγαινετε στην κόλαση. Βλέπετε ότι έχουμε εδώ ηλυμένη πλέον την απόφαση. Δεν θα γίνει έρευνα όπως έχουμε στα ανθρώπινα δικαστήρια, γιατί οι δικαστές δεν γνωρίζουν φυσικά ούτε τον εγκληματία ούτε τίποτα. Στηριζόμεθα στους μάρτυρες, στην ανάκριση, στην έρευνα και το καθεξής. Εκεί αυτά δεν χρειάζονται. Γι' αυτό και ανοίγουν οι ουρανοί και ο Χριστός κριτής κρίνει αμέσως. Και ερχόμεθα, αγαπητοί μου, να το ειδούμε αυτό. Και ειδού ύπος λευκός και ο καθήμενος επ' αυτών. Και να ένα λευκό άλογο και κάποιος να κάθεται πάνω στο λευκό άλογο. Αυτός βέβαια, εκ προημίων σας το λέγω, είναι ο Χριστός κριτής. Μέχρι τώρα σε όλες αυτές τις αποκαλυπτικές εικόνες της Αποκαλύψεως ο Χριστός εμφανίζεται ως αρνίον. Και μάλιστα, όπως το Άγιον Πνεύμα στην ελληνική γλώσσα είναι ουδετέρου γένους, και ξέρετε ότι το ουδέτερον γένος μέσα μας όταν το λέμε μας δημιουργεί ένα αίσθημα, ό,τι λέει το ουδέτερον γένος, δηλαδή ένα αίσθημα ουδετερότητος, ένα αίσθημα στατικότητος. Στη λατινική γλώσσα είναι αντίθετα, ο λόγος είναι ουδετέρου γένους και το πνεύμα το Άγιον είναι αρσενικού γένους. Πάντως θέλω να σας πω ότι όταν μιλάμε για ένα ουδετέρου γένους, αντικείμενων και τα λοιπά, έχουμε το αίσθημα ότι είναι παθητικών. Πολύ δε παραπάνω με την εικόνα του αρνίου, του ακάκου αμάχου αρνίου. Μέχρι τώρα λοιπόν ο Χριστός εμφανίζεται ως εσφαγμένον αλλά αιστικός αρνίων. Τώρα δεν υπάρχει πια αυτή η εικόνα. Τώρα εμφανίζεται ως άνθρωπος και μάλιστα ως νικηφόρος στρατιλάτης και σαν βασιλιάς. Αυτή τη βασιλική του ιδιότητα τη δείχνουν το λευκό του άλογο και τα πολλά του διαδήματα που θα δούμε λίγο πιο κάτω. Επ' αυτού γράφει ο Αρέθας: «Υπομέν δια το τάχος της επελεύσεως, λευκός δε δια το φεδρόν και ανεπισκίαστον των κρυμάτων υπουδεμιά δουλουμένων προσωποληψίας». Τι σημαίνει το λευκό άλογο? Τι σημαίνει το άλογο? Δια την ταχύτητα του πράγματος έρχεται ο κριτής. Θα το δούμε αυτό λίγο πιο κάτω, δια την ταχύτητα πως γίνεται. Λευκό δε το άλογο για να δείξει το φεδρόν, το ευχάριστο, αλλά και το δίκαιο, το ανεπισκίαστον, ότι θα κρίνει χωρίς προσωποληψία. Θα κρίνει δικαιότατα όλους τους ανθρώπους αλλά και τους αγγέλους. Και ειδού ύπος λευκός και ο καθήμενος επ' αυτών καλούμενος πιστός και αληθινός. Αυτά τα δύο επίθετα, πιστός και αληθινός, αποδίδονται εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως εις τον Ιησού Χριστόν. Λέγει ο Αρέθας: «Πιστός δε και αληθινός ο αναβάτης, περίου και Παύλος φυσίν. Πιστός μένει, αρνήσαστε εαυτόν ου δύναται». Πιστός λοιπόν και αληθινός είναι ο αναβάτης του ύπου, περί του οποίου ο Παύλος λέγει ότι είναι πιστός και δεν δύναται να αρνηθεί τον εαυτόν του. Το λέγει στην Δευτέρα προς Τιμόθεον 2,13: «Εμείς τον αρνούμεθα, εκείνος όμως δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτόν του». Δηλαδή αυτό σημαίνει το πιστός και το αληθινός, ότι ό,τι εξήγηλε ο Χριστός στα Ευαγγέλια οπωσδήποτε θα πραγματοθεί,
διότι είναι αξιόπιστος και αληθινός. Αγαπητοί μου, αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, πάρα πολύ σπουδαίο. Βλέπει κανένας αυτή την παρούσα εικόνα του εσχάτου Κριτού να γίνεται μία προφητική επαλήθευση των όσων ο Χριστός είπε. Ο Ιωάννης βλέπει την εικόνα αυτή και θα μπορούσε να ζει ταυτοχρόνως την προφητεία του Χριστού ότι θα ξανάρθει με την αποκάλυψη της εικόνος της προφητείας του Χριστού ότι θα ξανάρθει. Και αυτό δίνει μια σιγουριά, δηλαδή μια προφητεία προφητείας ή μια όραση προφητείας που υπόθηκε πιο μπροστά. Και θα έλεγε ο Ιωάννης, αληθινός είναι ο Κύριος, πιστός είναι ο Κύριος, και εμείς ζώντας αυτήν την πιστότητα και αληθινότητα του Χριστού έχουμε πολύ την ελπίδα και πολύ τη χαρά. Ο πιστός, αγαπητοί μου, ζει με την ελπίδα και τη χαρά αυτής της προσμονής, γιατί ό,τι υπόθηκε από τον Χριστό θα γίνει, και θα γίνει γιατί ο Χριστός είναι πιστός και αληθινός, είναι ο ναι και ο αμήν, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Και εν δικαιοσύνη κρίνει και πολεμεί. Εν δικαιοσύνη κρίνει και πολεμεί. Προσέξτε αυτό το σημείο. Αυτή η εν δικαιοσύνη πάταξης των ασεβών και αντιθέων δυνάμεων είναι μία ιδιότητα του Μεσίου. Θυμηθείτε τον δεύτερο ψάλμα που λέγει ότι εν ράβδο σιδηρά θα πατάξει τα έθνη. Αυτή λοιπόν η πάταξη σε δικαιοσύνη των ασεβών είναι, ξαναλέγω άλλη μια φορά, ιδιώτης του Μεσίου. Επάνω σε αυτό γράφει ο Ισαΐας τα εξής, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ για να ζήσουμε τα γεγονότα και να αναμένουμε. Στο 11ο κεφάλαιο του γράφει: αλλά κρινεί και ελέγξει και πατάξει η γίνη το λόγο του στόματος αυτού, και εν πνεύματι διαχειλαίων ανελεί, θα φωνεύσει, ασεβή, και έστε δικαιοσύνη εζωσμένος στην οσφήν αυτού και αληθεία ηλυμένος τας πλευράς. Είναι, θα λέγαμε, οπλισμένος στις πλευρές του με την αλήθεια. Ώστε βλέπουμε εδώ αυτό που λέει ο Ισαΐας να επαληθεύεται ευθύς πιο κάτω από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, όπως σας το ανέφερα. Θα το δούμε που θα πολεμήσει τους εχθρούς του, τις αντίθετες δυνάμεις ο Χριστός, με τον Υπέα που τον αποκαλεί ο Λόγος του Θεού, και είναι ο ενανθρωπίσας Λόγος του Θεού που θα κρίνει την γη. Είναι εκείνο που είπε ο ίδιος: ο Πατήρ δεν κρίνει κανένα, όλη την κρίση την έχει δώσει εις τον Υιόν. Επάνω σε αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος το εξής, Εβραίους 4,12: ζών γάρ ο Λόγος, επειδή ομιλεί περί Λόγου του Θεού Ευαγγελιστής Ιωάννης, ζών γάρ ο Λόγος του Θεού και ενεργής, δυναμικός και τομότερος, κοφτερότερος, υπερπάσαν μάχεραν δίστομον και διεικνουμένη και διεικνούμενος άχρη μερισμού ψυχίστε και πνεύματος αρμόντε και μυελών, και κριτικός κρίνει, κριτικός ενθυμίσεων και ενιών καρδίας, κρίνει τα βάθη της ανθρωπίνης ψυχής και ούκες κτήσεις αφανής ενώπιον αυτού. Δεν υπάρχει κάτι που να κρύβεται μπροστά εις των κριτήν Χριστών, πάντα δε γυμνά και τετραχυλισμένα της οφθαλμής αυτού. Όλα είναι διαφανή μπροστά στα μάτια του δικαίου Κριτού, διότι δεν θα μπορούσε ποτέ να κρίνει δίκαια αν ήταν, υπήρχε φύση συσκιασμένη και αδιαφανής. Εκείνο που είναι πολύ χαριτωμένο είναι αυτό που λέγει η Σοφία Σολομώντος στο 18 κεφάλαιο 14-15. Ακούσατε, είναι περίφημο. Πριν σας το διαβάσω, το χωρίον αυτό αναφέρεται στην τιμωρία της Αιγύπτου
που εταλαιπώρησε το λαό του Θεού, τους Ισραηλίτες. Και βρισκόμεθα στην τελευταία νύχτα που παραμένουν οι Εβραίοι εις την Αίγυπτο και που πρόκειται να επέλθει η δεκάτη και τελευταία πληγή, που είναι ο θάνατος των πρωτοτόκων της Αιγύπτου. Σας διαβάζω τώρα. Ησύχου γάρ σιγής, περιεχούσεις τα πάντα και νυχτός, εν ιδίω τάχει μπεσαζούσεις, ο παντοδύναμός σου λόγος, απ' ουρανών, εκθρόνων βασιλείων, απότομος πολεμιστής, εις μέσον της ολευρίας ηλατογής. Περίφημο, περίφημο χωρίο, ενώ λέγηταν σιγή, είχε πέσει νύχτα κάπου τα μεσάνυχτα. Αποτόμως λέγει ο παντοδύναμος σου λόγος, ο λόγος του Θεού, δηλαδή ο Υιός του Θεού, ο παντοδύναμος σου λόγος, από τους ουρανούς, από θρόνων βασιλιών, θα λέγαμε από τα βασιλικά παλάτια, από τον θρόνο, από τον ουρανό, απότομος πολεμιστής. Κοιτάξτε, απότομος πολεμιστής, όπως εμφανίζεται εδώ τώρα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, εις μέσον της ολεθρίας, ολεθρίας ύλατο γης, ήρθε να καταπατήσει και να προσφέρει την καταστροφή σε μια γη που τον αρνήθηκε, σε μια γη που επέμενε στην αμαρτία της, σε μια γη που επέμενε στην επιμονή της. Αγαπητοί μου, το χωρίο αυτό, πρέπει να σας πω, είναι ένας ιστορικός τύπος των εσχάτων, που δείχνει πως θα εισέλθει πάλι εις την ιστορία ο λόγος του Θεού που σαρκώθηκε. Αυτό το απότομος, ο Χριστός είπε εχνιδίως, είπε την εικόνα του κλέπτου εν νυχτή, ουδής θα περιμένει. Τίποτα οι πιστοί μόνο θα περιμένουν. Μόνο οι πιστοί θα περιμένουν. Οι άπιστοι θα έχουν μεσάνυχτα, μεσάνυχτα στην καρδιά τους και στο νου τους. Μέσα σε αυτά τα μεσάνυχτα, ξαφνικά, απότομα, ευνίδια, θα γίνει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Ξέρετε πόσο απότομα? Η έλευση του Χριστού και η ανάσταση των νεκρών θα γίνει, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, εν ρηπή οφθαλμού, εν ατόμο. Ρηπή θα πει ανοιγόκλημα των ματιών. Έχουμε την αίσθηση του χρόνου ανοικοκλεισίματος των βλεφάρων μας? Χάνουμε την εικόνα από μπροστά μας όταν ανοιγοκλίνουμε τα μάτια μας, προκειμένου να διαβραχούν με το δάκρυο οι επιφάνειες των ματιών μας? Δεν τη χάνουμε. Ήταν ένας πρακτικός τρόπος να δοθεί μία εικόνα του πολύ γρήγορου. Μίλησε όμως και θεωρητικά ο Απόστολος Παύλος. Είπε ένα ατόμο. Άτομον θα πει άτμητον. Αυτό που δεν κόβεται πιο κάτω. Όχι άτομον ύλης, αλλά άτομον χρόνου. Δηλαδή μικρότατος χρόνος. Και πώς να τον παραστήσει? Τον παριστάνει με το ανοιγόκλημα των ματιών. Τι σημαίνει αυτό? Το ευνίδιον της εμφανίσεως του Χριστού Κριτού και της Αναστάσεως των νεκρών. Γι' αυτό σας είπα, είναι πολύ ωραία αυτή η εικόνα από τη Σοφία Σολομώντος. Η αξία της, ξέρετε που βρίσκεται? Δεν βρίσκεται στην περιγραφή, αλλά σε ένα ιστορικό προηγούμενο. Στο ότι δηλαδή αυτό συνέβη τη νύχτα εκείνη στην Αίγυπτο. Τύπος ιστορικός. Όπως και οι δέκα πληγές είναι ιστορικοί τύποι των τριών επτάδων πληγών που προσφέρονται μέσα στην ιστορία και προπαντός τα έσχατα. Είναι λοιπόν οι δέκα πληγές ιστορικός τύπος. Εκείνο που έχει βαρύτητα εις τον χριστιανισμό είναι το ιστορικό προηγούμενο, ο ιστορικός τύπος. Αγαπητοί μου, ο χριστιανισμός είναι αποκάλυψης, είναι ιστορία, είναι ιστορικών προηγούμενων, είναι χειροπιαστό πράγμα. Όλες οι άλλες θρησκείες
επειδή υπάρχουν τόσες και κυκλοφορούν και τις λέγουν ότι είναι όλες καλές, σας λέγω, όλες οι άλλες θρησκείες είναι επίνεια ανθρωπίνη. Αν μπορείς, κάτκευσε την προφητεία. Μπορείς, δεν μπορείς. Και ο χριστιανισμός έχει και στηρίζεται πάνω στην προφητεία και στα γεγονότα. Στα γεγονότα και στην προφητεία. Όλες οι άλλες θρησκείες είναι κατεπίνεια, κατά κατασκευή του νου. Επάνω σε αυτό, συγγνώμη, ναι, η δεοφθαλμία αυτού ως φλόξ πυρός. Τα μάτια του, λέγει, είναι σαν φλόγα πυρός. Φλόγινη, φλόγα, φωτιά που βγαίνει από τα μάτια. Παράξενο. Βγαίνει από τα μάτια φωτιά. Φοβερό το θέαμα. Πάνω σε αυτό γράφει ο Ανδρέας Καισαρίας. Κρίνη της οφθαλμής ήγουν τη εποπτική αυτού δυνάμη. Αφορίζον φλόγα πυρός, δικαίης μεν φωτιστικήν, αλλού καυστικήν, αμαρτωλής δε καυστικήν, αλλά φώτιστον. Ωραίο χωρίο, σπουδαίο. Ασφαλώς το έχει πάρει από το Μέγα Βασίλειο. Ότι κρίνει με τα μάτια του, δηλαδή είναι η εποπτική δύναμη του Θεού Λόγου, ότι τα βλέπει όλα. Και αυτή η φλόγα που φεύγει από τα μάτια, η φωτιστικότητά της φτάνει στους δικαίους και δίνει τη δόξα. Η καυστικότητα, χωρίς την καυστικότητα, η καυστικότητά της φτάνει στους αμαρτωλούς και χωρίς τη φωτιστικότητα και δίνει την κόλαση, την τιμωρία. Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτή η πύρινη φλόγα φεύγει από τα μάτια του Χριστού και όχι από κάποιο άλλο μέρος του σώματος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Χριστός ανά πάσα στιγμή βλέπει και τους εν τη Βασιλεία του Θεού και τους εις την κόλαση. Τους βλέπει ανά πάσα στιγμή. Αν αποστείλει τα μάτια του ο Χριστός, πάβει η κόλαση, δεν είναι κόλαση. Βλέποντας τους αμαρτωλούς γίνεται κόλαση. Φοβερό. Και επί την κεφαλήν αυτού διαδήματα πολλά, και πάνω στο κεφάλι του πολλά στέματα βασιλικά. Αυτά τα πολλά διαδήματα είναι μια εικόνα ότι είναι ο πραγματικός βασιλιάς των βασιλέων και αντιδιαστέλλεται προς τον πρόσκαιρον άρχοντα του κόσμου τούτου, τον δράκοντα και το θηρίον, με τα 7 κεφάλια και τα 7 διαδήματα. Επάνω σε αυτό γράφει ο Αρέθας το εξής: τα πολλά διαδήματα της κατά πάντων εξουσίας εστί γνώρισμα ουρανίων και επιγείων και κατακτονίων. Ότι είναι Κύριος ο Χριστός των ουρανίων δυνάμεων, των επιγείων, ουρανίων των αγγέλων, των επιγείων όσοι είναι στη γη και των κατακτονίων όσοι είναι στον Άδη. Είναι Κύριος του παντός. Ενεφανίζεται ο Αντίχριστος Κύριος του παντός και ο δράκον, αλλά δεν είναι. Αυτοί θα τους πιάσει ο Χριστός, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, μετά το Πάσχα, πρώτο Θεός, από το Ισβέρκο, από το αυτή, από εδώ, και θα τους πετάξει μέσα στην κόλαση. Τι αθλειώτης. Έχουν ονόματα γεγραμμένα. Είχε ονόματα γραμμένα προφανώς στο μέτωπο ή στα στέματα. Τα ονόματα του Μεσσίου κατά την ανατολική συνήθεια σχετίζονται και ανταποκρίνονται πάντοτε προς την φύση και τις ιδιότητες που τις εκφράζουν. Δηλαδή, για να καταλάβετε, ο Ισαΐας στο 9ο κεφάλαιο του γράφει τα εξής: και καλείται, αναφέρεται στο Μεσσία, το όνομα αυτού μεγάλης βουλής άγγελος, θαυμαστός σύμβουλος, Θεός ισχυρός, εξουσιαστής, άρχον ειρήνης, πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Αυτά είναι ονόματα. Ονόματα ιδιότητες όμως, που εκφράζουν ποιος είναι ο Μεσσίας. Και όνομα γεγραμμένων
ο ουδής ίδεν ημί αυτός, και όνομα γραμμένο που κανείς δεν το ξέρει παρά μόνον αυτός. Αυτός ο στίχος δεν έρχεται σε αντίθεση με το προηγούμενο χωρίο που λέγει ονόματα πολλά γραμμένα και συνεπώς ευανάγνωστα, αλλά απλώς θέλει να εκφράσει ότι τα πάντα του Θεού δεν είναι γνωστά εις τα κτίσματα. Και όπως εν προκειμένο γράφει ο αρέθας, το άγνωστον του ονόματος, το της ουσίας αυτού ακατάληπτον σημαίνει. Ποιο είναι αυτό το άγνωστο όνομα? Αναφερόμενο στην ουσία του Θεού. Ποια είναι η ουσία του Θεού? Άγνωστη. Ποιος την ξέρει την ουσία του Θεού? Την ξέρει μόνον ο Θεός. Και συνεχίζει: τες γάρ οικονομίες ον πολυώνυμος, ως αγαθός, ως ποινή, ως ήλιος, ως φως, ως ζωή, ως αγιασμός, ως απολύτρωσης. Τι θα πει εδώ τες γάρ οικονομίες? Ό,τι αφορά στις σχέσεις του με το μυστήριο της θείας οικονομίας, τις σχέσεις του με τον κόσμο. Εκεί έχει τα ονόματα: αγαθός, ποιμήν, ήλιος, φως, ζωή, αγιασμός, απολύτρωσης. Και αν θέλετε, λέγει ο αρέθας, και τες αποφάσεσι, απόφασης είναι η αποφατικότητα. Δηλαδή, και να μιλήσουμε και αποφατικά, ομοίως ως άφαρτος, αόρατος, αναλύωτος. Η ουσία, λέγει ο αρέθας, ανώνυμος. Δεν έχει όνομα η ουσία του Θεού. Η ουσία ανώνυμος, αυτό μόνο γνωστή και ούτην ιετέρω. Μόνο εις τον Θεό είναι γνωστή η ουσία του Θεού και σε κανέναν απολύτως άλλον. Πέραν της ουσίας που είναι ανώνυμος, αυτό το άγνωστο όνομα είναι, αγαπητοί μου, ήδη γνωστόν στην Εκκλησία. Και είναι εκείνο που αναφέρει ο Ιερός Ευαγγελιστής, προσέξτε, προσέξτε αυτό το σημείο, στον πρόλογο του Ευαγγελίου του ή στον πρόλογο της πρώτης επιστολής του, της Καθολικής, και στον ευθύς επόμενο στίχο που λέγει «και το όνομα αυτού, ο Λόγος του Θεού». Είναι γνωστός μόνον εις τους πιστούς της Εκκλησίας. Θα μου πείτε, και ένας απέξω μπορεί να πει ο Λόγος του Θεού, δεν θα καταλάβει τίποτα. Το περιεχόμενο του ονόματος αυτού είναι αποκαλυμμένο μόνο μέσα στην Εκκλησία. Και είναι γνωστό ότι το όνομα Λόγος δεν εκφράζει βέβαια την ουσία του Θεού, εκφράζει όμως την τριαδικότητα του Θεού, διότι έτσι πληροφορούμεθα τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Αλλά θα επανέλθω στο Λόγο του Θεού, γιατί είναι λίγο πιο κάτω. Και περιβεβλημένος ημάτιον βεβαμένον εν αίματι, και ντυμένος με ημάτιο που είναι βαμμένο με αίμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι γυρίζει νικητής από τον πόλεμο εναντίον των εχθρών του, τους οποίους κατενίκησε. Γράφει σε αυτό ο Ισαΐας, και παρακαλώ παρακολουθήστε γιατί είναι λίγο μακρύ. Τι σούτος, συγγνώμη, Ισαΐας 63 κεφάλαιο 1 έως 4. Τι ούτος ο παραγενόμενος εξ εδόμ, ερήθημα ηματίων εκ βοσόρ, ούτος ωραίος εν στολή βία μετα ισχύος. Ποιος είναι αυτός που ήλθε ο παραγενόμενος? Αυτός που ήρθε από την Εδόμ, από την Ιδουμαία. Εδόμ θα πει κόκκινος, κόκκινος. Ποιος είναι αυτός που ήρθε από τη χώρα την κόκκινη και τα ημάτια του είναι κόκκινα? Είναι πολύ όμορφος, είναι τόσο πολύ ωραίος, που φέρει στρατιωτική στολή εν στολή βία, που φέρει στρατιωτική στολή και προχωρεί βιαστικά και με δύναμη. Ποιος είναι αυτός, ερωτά ο προφήτης. Εγώ διαλέγομαι δικαιοσύνη και κρίση σωτηρίου, ομιλεί τώρα ο ερχόμενος, δηλαδή ο Μεσσίας. Εγώ είμαι εκείνος ο οποίος κηρύττω δικαιοσύνη, κρίνω δίκαια, μεταδυνάμεως και σώζω. Γιατί σου, ερωτά πάλι ο προφήτης διαλογικά,
δια τι σου ερυθρά τα ημάτια και τα ενδύματά σου ως από πατητού λινού? Γιατί είναι κόκκινα τα ρούχα σου και τα ενδύματά σου σαν να βγήκες από το πατητήρι με σταφύλια κόκκινα βυσσινιά και κατάβαψες τα ρούχα σου? Πλήρης καταπεπατημένης και των εθνών ούκ έστειν αρνίδη με τεμού. Και απαντάει: ναι, είμαι γεμάτος από τους χυμούς των σταφυλών που καταπατούνται μέσα στην λινόν, μέσα στο πατητήρι. Κανείς άλλος από τους εθνικούς δεν είτο μαζί μου στη δουλειά αυτή, στο έργο αυτό. Και κατεπάτησα αυτούς εν θυμό μου και κατέφλασα αυτούς ως γην και κατήγαγον το αίμα αυτών εις γην. Η μέρα γαρανταποδόσεως επήλθε αυτής και εν αυτός λυτρώσεως πάρεστη. Ήρθα και καταπάτησα, λέγει, τους εθνικούς, τους εχθρούς μου. Είναι οι αντίθετες δυνάμεις που θα κατανικήσει ο Χριστός. Γιατί ήρθε η ημέρα της εκδικήσεως και η ημέρα της λυτρώσεως. Εκδικήσεως κατά των ασεβών, της λυτρώσεως υπέρ των ευσεβών. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέγει ο Ισαΐας στο 63 του κεφάλαιο. Ο δε Ανδρέας Κεσαρίας ερμηνεύει, προσέξτε τώρα αυτό, την ερμηνεία του Αγίου Ανδρέου: ημάτιον εντάφθα του Θεού Λόγου, η Παναγία σάρξ αυτού και άφθαρτος η βαφίσα εν το εκουσίο πάθη το ιδίο αυτού αίματι. Τι είναι τα κόκκινα ημάτια? Είναι η Παναγία σάρκα του, η Πανάγια σάρκα του, η σάρκα του Θεού Λόγου που ενηθρώπησε και που έμεινε άφθαρτη και που βάφτηκε σε αυτό το θεληπατικό του πάθος επάνω στο σταυρό για τη λύτρωση των ανθρώπων. Δηλαδή πρόκειται δια την ενανθρώπιση και την ηλαστήριον θυσία του Θεού Λόγου. Και κέκλυκε το όνομα αυτού, ο Λόγος του Θεού. Το όνομά του, ο Λόγος του Θεού. Εάν έπρεπε, αγαπητοί μου, να αναλύσουμε το όνομα αυτό, ο Λόγος του Θεού, και πολλήν χρόνων θα χρειαζόμαστε, αλλά προπαντός γνώση μυστηρίων Θεού, δηλαδή αληθή θεολογία. Γι' αυτό το λόγο θα περιοριστώ μόνο σε πολύ λίγα σημεία. Σας υπενθυμίζω μόνο ότι η Εκκλησία μας την ευσημοτάτη ημέρα του Πάσχα ως Ευαγγελική περικοπή έχει το πρώτο κεφάλαιο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο για να δείξει ακριβώς και να προβάλλει τον Θεό Λόγον που ενηθρώπησε. Γι' αυτό το κάνει η Εκκλησία μας αυτό. Και θα μας πει ότι ο Λόγος σάρξ εγένετο. Ωστόσο, ακούστε μια ωραιοτάτη ερμηνεία στα λίγα λεπτά που μας μένουν του Ανδρέου Κεσαρίας. Πώς ο ανώνυμος και πάσιν άγνωστος εντάφθα Λόγος ονομάζεται? Πώς, αφού είναι ανώνυμος και είναι σε όλους άγνωστος, πώς παρατάφθα ονομάζεται ο Λόγος του Θεού? Και έχει τρία σημεία. Πρώτον, ή προς ένδειξη της υιικής υποστάσεως και της απαθούς εκ πατρός γεννήσεως, καθάπερ και ο ημέτερος λόγος εκ του ημετέρου νου πρόησιν. Όπως φεύγει ο δικός μας λόγος, η φωνή μας, και εκφράζει τον νουν, έτσι και ο Θεός Λόγος, ο Υιός, πώς να το εκφράσει κανείς, είναι απαθής η γέννησής του από τον Πατέρα και ονομάζεται Λόγος. Δεύτερον, ή το πάντων των όντων τους λόγους εν εαυτό φέρει, ή διότι μέσα του ο Θεός Λόγος φέρει τους λόγους των όντων. Τα όντα είναι τα όντα, όλα τα όντα. Οι λόγοι είναι οι αιτίες, οι αιτίες των όντων
Οι αιτίες των όντων λέγονται λόγοι των όντων και ονομάζεται λόγος επειδή εκείνος δημιούργησε τον κόσμο και εν αυτό έχει, μέσα του έχει, τους λόγους των όντων. Τι ωραίο αυτό. Όσοι το καταλαβαίνετε, μεγαλείο. Να βλέπεις τον Ιησού Χριστόν παντού μέσα στη δημιουργία, διότι όλους τους λόγους των όντων τους βρίσκουμε μέσα στον Θεόν Λόγων, που σάρξ εγένετο και σκήνωσεν εν ημίν. Και τρίτον, ή το εξαγγελέψ είναι της πατρικής σοφίας και δυνάμεως. Τρίτον, λέγεται λόγος διότι εξαγγέλει τη σοφία και τη δύναμη την πατρική. Έρχεται να πει ό,τι θα είχε να πει ο πατέρας. Γι' αυτό λέγεται λόγος. Αγαπητοί μου, αυτού του λόγου του Θεού που τα ημάτια του είναι ερυθρά, εορτάζουμε αυτές τις μέρες. Όσο βαθαίνουμε στους προφήτες και γενικά στο νόημα της Αγίας Γραφής, τόσο ανακαλύπτουμε ποιος είναι αυτός ο ενανθρωπίσας λόγος του Θεού και ότι είναι ο αληθινός και ο πιστός. Καλές γιορτές.